Κώστα, το καλοκαίρι πήρες μια σημαντική απόφαση για τη ζωή σου, να αλλάξεις σελίδα στην καριέρα σου, να σταματήσεις το ποδόσφαιρο στην τέταρτη δεκαετία της ζωής σου. Ήταν μια δύσκολη απόφαση αυτή για σένα? Σίγουρα ήταν δύσκολη, έχοντας, όπως είπες και εσύ, αρκετά χρόνια στα γήπεδα. Είχα πει παλαιότερα ότι θα σταματήσω όταν καταλάβω ότι δεν μπορώ να είμαι αγωνιστικά αυτός που εγώ θέλω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είδα ότι αρχίζει το κορμί να κουράζεται και να καταπονείται πολύ περισσότερο και από τη στιγμή που διαπίστωσα ότι όντως δεν θα είμαι αυτός που εγώ πραγματικά θέλω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα πρέπει να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση. Την απόφαση αυτή την συζήτησες με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου? Όχι, δεν θα έλεγα, ότι τη συζήτησα. Νομίζω ότι είναι κάτι καθαρά προσωπικό και άκουσα επαγγελματικό από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να είμαι αυτός που θέλω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω όταν παίζω να μπορώ να διακρίνομαι. Και από τη στιγμή που κατάλαβα ότι αυτό θα ήταν δύσκολο να το κάνω για ακόμη ένα χρόνο, ήταν μια απόφαση, θα έλεγα, αρκετά δύσκολη και θα έλεγα ότι μια απόφαση την οποία τη σκέφτηκα πάρα πολλές μέρες. Είσαι πρώτος στις επαγγελματικές κατηγορίες όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έχεις παίξει, έτσι δεν είναι, στις συμμετοχές σου, και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά περνώντας τα χρόνια και βλέποντας μέσα από διάφορα στατιστικά, και εγώ ίδιος δεν πίστευα ότι έχω κάνει ένα τόσο μεγάλο ρεκόρ. Δύσκολο το καλοκαίρι χωρίς προετοιμασία για τον Κώστα Νεπελέρα? Δύσκολο, και ακόμα πιο δύσκολο όταν είσαι κοντά σε ομάδα η οποία κάνει προπόνηση. Είχες την επιθυμία κάποια στιγμή να μπεις και εσύ την ώρα της προπόνησης, να γυμναστείς, να συμμετάσχεις και εσύ με τα παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο είχα, απλά δεν ξέρω το πώς κρατιόμουν. Να πούμε στο κοινό ότι πλέον είσαι τεχνικός διευθυντής στην ομάδα των Τρικάλων. Μια άλλη απόφαση την οποία πήρες το καλοκαίρι όταν και επέλεξες να σταματήσεις το ποδόσφαιρο. Ασχολήθηκες λοιπόν με αυτό το κομμάτι, μια νέα σελίδα στην καριέρα σου. Θα μας πεις και για αυτή την επιλογή σου? Πιστεύω ότι μετά από μια δύσκολη απόφαση για μένα, το να σταματήσω το ποδόσφαιρο, σίγουρα αυτό που ήθελα ήταν να μείνω στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί είναι κάτι που αγάπησα και αγαπώ πάρα πολύ. Σίγουρα πιστεύω ότι ήρθε στο σωστό timing η πρόταση των Τρικάλων. Η συζήτηση και η κουβέντα που είχα κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Παταγιάννη, από την πρώτη στιγμή μου δείξαν ότι το πόσο πολύ με θέλουν και με σέβονται σαν άνθρωπο για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια ομάδα από την αρχή. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο στο να συνεχίσω και να μείνω μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου από μια άλλη θέση. Δύσκολη θέση. Δύσκολη, με πολλές ευθύνες. Δύσκολη θέση, με πολλές ευθύνες, με πολλή δουλειά. Και αυτό που είχα πει από την πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει με τον πρόεδρο είναι ότι αυτό που θα κάνω είναι άκρως επαγγελματικό, γιατί παίζοντας τόσα χρόνια ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ασχοληθώ, και όταν θα ασχοληθώ με αυτό θα το κάνω άκρως επαγγελματικά. Δύσκολη θέση και σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, Κώστα. Το ξέρεις γιατί έχεις παίξει σε αυτό, και την αβεβαιότητα με την οποία έχει, την αβεβαιότητα αυτή που έχει αυτό το πρωτάθλημα της Football League. Θέλω λίγο να μας πεις δύο λόγια για τον φετινό στόχο της ομάδας των Τρικάλων, καθώς σε λίγες ημέρες, πρώτα ο Θεός, αν πάνε όλα καλά, το ευχόμαστε, θα ξεκινήσει και αυτό το πρωτάθλημα της, στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα της Football League. Δύο λόγια για τον στόχο του out φέτος. Εντάξει, αυτή η θέση, όπως είπες και εσύ, είναι
έχει πάρα πολλές ευθύνες. Η αλήθεια είναι ότι δεν φοβάμαι τις ευθύνες. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω. Ξέρουμε από την πρώτη μέρα που μιλήσαμε με τον πρόεδρο το πώς θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα. Ο στόχος ο δικός μας είναι το να μπορέσουμε να χτίσουμε μια ομάδα που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο, να συνδυάσει το αποτέλεσμα, αλλά και η αλήθεια είναι ότι αυτό που θέλουμε είναι η άνοδος. Αυτή η πόλη παλεύει αρκετά χρόνια να καταφέρει αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι πάρα πολύ καλή για μας. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος αρκετά επικοινωνιακός, δηλαδή κυκλοφορείς στην πόλη στην οποία παίζεις ποδόσφαιρο, άσχετο αν δεν είσαι επικοινωνιακός όσον αφορά τα μίντια και με εμάς τους δημοσιογράφους, δώσαμε πολύ μεγάλο λόγο να πιστέψετε με για να πάρουμε αυτή τη συνέντευξη. Κυκλοφορείς στην πόλη των Τρικάλων. Συναντάς πάρα πολύ κόσμο, Τρικαλινούς και Τρικαλινές, οι οποίες πηγαίνουν και πηγαίνουν άνθρωποι στο γήπεδο. Τι είναι αυτό που ζητάνε από σένα, Κώστα, για την αυτοκίνηση? Η αλήθεια είναι ότι έχουν κουραστεί. Όλο αυτόν τον καιρό που βρίσκομαι στα Τρίκαλα, βλέπω ότι όντως ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, ότι πραγματικά θέλουν να δουν αυτήν την ομάδα στη Super League. Αυτό που θέλουμε εμείς και θέλει και ο κόσμος είναι φέτος να είναι η χρονιά η οποία θα το πετύχουμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος τίθεται από το αποτέλεσμα. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό που κάνει τον κόσμο να έρθει και να τον αναγκάσει να έρθει στο γήπεδο είναι το καλό ποδόσφαιρο. Το όραμα του παράγοντα μπορεί να φέρει κόσμο στο γήπεδο ή μόνο τα αποτελέσματα μπορούν? Σίγουρα το όραμα ενός ανθρώπου μπορεί να προσελκύσει πιο εύκολα και να πείσει τον κόσμο το να έρθει στο γήπεδο. Πιστεύω ότι το πιο καλό και αυτό που θέλουμε εμείς είναι ο κόσμος ο οποίος θα έρχεται στο γήπεδο. Αν την πρώτη φορά έρθουν 500 φίλαθλοι, να μπορέσουμε στο επόμενο παιχνίδι να έρθουν 1000. Αυτό σημαίνει μάνι-μάνι ότι αυτό που βλέπουν τους αρέσει. Εμείς αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Κάθε Κυριακή με την απόδοση και με το αποτέλεσμα να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Η σχέση σου με τους ποδοσφαιριστές, εσύ έχεις φαντάζομαι τον παλμό των αποδυτήριων, πέρυσι σταμάτησες στο ποδόσφαιρο. Ναι, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση. Αυτό οφείλεται ότι υπάρχει αρκετός σεβασμός από τα παιδιά. Και νομίζω ότι αν θέλεις μια ομάδα να πάει καλά, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Και θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής νομίζω ότι όλα αυτά για μας πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω λιγάκι για τη Super League. Αν παρακολουθείς, έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μια ομάδα στην οποία έχεις καταγράψει πολλές συμμετοχές και έχεις αγαπηθεί από τον κόσμο της, είναι ο Άρης Θεσσαλονίκης. Εντυπωσιάζει με τα αποτελέσματά του τις πρώτες αγωνιστικές. Θέλω ένα σχόλιο σου και μετά θα περάσουμε φυσικά και στην ομάδα της ΑΕΛ, η οποία δίνει και αυτήν τη δική της μάχη φέτος στο πρωτάθλημα. Το να μην βλέπω γενικά Super League ή γενικά ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο Άρης έλειψε αρκετά χρόνια τη μεγάλη κατηγορία. Νομίζω ότι έκανε ένα ξεκίνημα αρκετά καλό και ένα ξεκίνημα που το έδειξε πόσο πολύ το ήθελε ο κόσμος. Εντυπωσιαστήκαμε και από την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Είναι αυτό που είπα, ότι ο κόσμος όντως έδειξε ότι ήθελε πάρα πολύ την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία και είναι αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι το καλό ποδόσφαιρο και το αποτέλεσμα αναγκάζει τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Κώστα, γιατί δεν βλέπουμε γήπεδα γεμάτα στην Ελλάδα? Όμως βλέπουμε παράγοντες όπως είναι ο κύριος Μελισσανίδης, ο κύριος Σαββίδης, να ασχολούνται και να θέλουν να φτιάξουν νέα γήπεδα, νέα στάδια στις ομάδες τους. Όμως δεν βλέπουμε τον κόσμο, ειδικά σε πολλές ομάδες, και πολύ χαμηλά εισιτήρια.
κόβονται στα γήπεδα κάθε Κυριακή. Η αλήθεια είναι, αυτή. Σίγουρα πρέπει όλοι οι οποίοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο, να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να αναγκάσουμε όλο αυτόν τον κόσμο τον οποίο απουσιάζει, ο καθένας από τη μεριά του να κάνει ό,τι μπορεί να τον αναγκάσει να έρθει στο γήπεδο. Ποδοσφαιριστές μέσα από τις τέσσερις γραμμές με το θέαμα. Και οι παράγοντες πλέον να μην είναι πρωταγωνιστές. Οι παράγοντες ακριβώς να μην είναι πρωταγωνιστές. Οι διαιτητές να μην είναι πρωταγωνιστές. Και νομίζω ότι όταν αυτά όλα μπορέσουμε και τα φέρουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως και οι αρμόδιες επιτροπές, νομίζω ότι θα πιστεύω ότι θα ξαναφέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα όπως γινόταν πολύ πιο παλιά. Να περάσουμε λίγο και στην ΑΕΛ. Η Λάρισα είναι τόπος καταγωγής σου, είσαι από εδώ, ξεκίνησες από εδώ την δική σου διαδρομή. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για τον κόσμο της ομάδας αυτής. Είναι τόσο απαιτητικός? Έχει βάλει πολύ ψηλά? Σίγουρα είναι απαιτητικός και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι. Έχει δει καλό ποδόσφαιρο, έχει δει κύπελα, έχει δει πρωτάθλημα, έχει δει Ευρώπη και νομίζω ότι η ομάδα και πόλη που δεν έχει απέτηση δεν νομίζω ότι μπορεί να πετύχει και να καταφέρει πράγματα. Τις πρώτες αγωνιστικές πώς είδες την ομάδα αγωνιστικά, ΣΑΕΛ? Εντάξει, νομίζω ότι όταν κάνεις ένα πρώτη αγωνιστική, ένα διπλό εκτός έδρας και όταν στη δεύτερη αγωνιστική παίζεις με τον Άρη και καταφέρνεις για 45-60 λεπτά να είσαι ανταγωνιστικός, νομίζω ότι αυτά είναι δείγματα τα οποία είναι ενθαρρυντικά για την ομάδα και μακάρι να συνεχίσει ακόμη καλύτερα στη συνέχεια. Δεν θα πω τώρα πόσα χρόνια θα σε γυρίσω πίσω τότε που ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, αλλά θέλω έτσι κλείνοντας να μου πεις τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, πιστεύεις, σε αυτό το άθλημα και αν ακόμα υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός, Κώστα, στο ποδόσφαιρο ή έχει χαθεί. Για μένα... Νοσταλγικά φαντάζομαι, όχι, θυμάσαι αυτά τα χρόνια. Για μένα δεν έχει αλλάξει, γιατί ακόμη και τώρα θα έλεγα ότι πως είμαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο, ερωτευμένος με την μπάλα. Είναι μυστικό για να συνεχίζεις, φαντάζομαι. Όχι, είναι αλήθεια. Αυτή πιστεύω πως δεν μπορώ χωρίς να είμαι σε αυτόν τον χώρο. Το ότι έχει αλλάξει, ναι, είναι αλήθεια ότι έχει αλλάξει, αλλά έτσι είναι η κοινωνία. Νομίζω πιο παλιά βλέπαμε φαλάνες στις γειτονιές. Τώρα δεν υπάρχουν. Βλέπαμε πολλά παιδιά σε αλάνες να παίζουν ποδόσφαιρο. Τώρα βλέπουμε πολύ ίντερνετ, πολύ Facebook, άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό έχει αλλάξει όσο έχει σχέση με το... Επειδή αλήθεια δεν το γνωρίζω, εσύ δραστηριοποίησες στα media, στα social media? Όχι. Δεν έχεις ούτε δεν Instagram, έχω Instagram, Facebook. Δεν έχω Facebook, δεν έχω τίποτα. Πιστεύεις για ένα ποδοσφαιριστή, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, έτσι που μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Δεν έχω τατουάζ. Δεν έχεις και τατουάζ. Εντάξει, φαινόμενο. Είσαι φαινόμενο. Είσαι ποδοσφαιριστής, δηλαδή είσαι ποδοσφαιριστής, δεν έχεις ούτε Instagram, ούτε Facebook, ούτε τατουάζ. Πώς ήταν, Μπεχλέρα? Όχι. Τα παιδιά στην ομάδα, στα αποδυτήρια, φαντάζομαι πως όλα έχουν λογαριασμούς στο διαδίκτυο. Σίγουρα έχουν. Νομίζω ότι όλα αυτά... Είναι καλό ή κακό? Τα επηρεάζει αρνητικά? Είναι καλό. Δεν μπορούμε χωρίς αυτά. Έτσι έχει μάθει η νεολαία. Έτσι τους αρέσει, αυτό κάνουν. Νομίζω όμως ότι σε όλα υπάρχει το μέτρο. Αν μπορέσεις και βάλεις στη ζωή σου προτεραιότητες, νομίζω ότι μπορείς να... και να καταφέρεις και να τα έχεις όλα. Πολλοί συμπαίκτες σου επέλεξαν την προπονητική ως συνέχεια της καριέρας τους. Εσύ επέλεξες να ακολουθήσεις τον δρόμο του τεχνικού διευθυντή. Πέρασε από το μυαλό του Κώστα Νεμπεγλέρα? Ή μπορεί να υπάρχει στο μέλλον να ασχοληθείς με την προπονητική? Εντάξει, αυτή τη στιγμή, επειδή ασχολήθηκα με το ρόλο του τεχνικού διευθυντή και μου αρέσει,
θέλω να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Θα το κάνω αυτό, όπως είπα και πριν, με πολύ λεπτομέρεια, με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Θα θέλω η ομάδα η οποία θα είμαι να λειτουργεί όπως πρέπει και αυτά που πρέπει να έχει μια επαγγελματική ομάδα. Αν πάρω την απόφαση και ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο του προπονητή και μπω σε αυτό το σκεπτικό, και αυτό θα το κάνω άκουσα πραγματικά. Μου αρέσει ότι αυτό που θα επιλέξω να κάνω, να το κάνω σωστά και έτσι όπως πρέπει. Κώστα Νεμπελέρα, ευχαριστούμε πολύ για αυτήν εδώ την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την άνοδο, γιατί όχι, των Τρικάλων, στο τέλος του πρωταθλήματος. Τότε ναι. Ωραία. Τότε ευχαριστώ ναι. Πολύ.